Ελένη, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Αντώνη. Καλησπέρα, κύριε Κανελόπουλε. Καλησπέρα Ευχαριστώ σας. πάρα πολύ. Είμαι συναδελφός σας. Είμαι λίγο σκεπτική όσον αφορά τη συμπεριφορά των συναδέλφων δικηγόρων. Αν προτείνουν διαμεσολάβηση ή και διαιτησία. Νομίζω ότι οι περισσότεροι δεν το κάνουν. Και αυτό δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Επειδή ζω στο εξωτερικό, είναι και στο εξωτερικό αυτό. Και θεωρώ αυτή η διαμεσολάβηση πραγματικά πολιτισμό. Και εσείς που την εκπροσωπεύετε, ακόμα πιο πολιτισμένο συνάδελφο. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς. Πρέπει να εκπαιδευτούν πολύ οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Έχετε απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι προσπάθησα να το δικαιολογήσω, διότι όπως είπα και προηγουμένως, για άλλο πράγμα εκπαιδευτήκαμε. Η διαμεσολάβηση ήρθε στη ζωή μας, όταν ειδικά εμείς οι παλαιότεροι, με μια εμπειρία τέλος πάντων στα δικαστικά πράγματα, διαπιστώνουμε ότι είναι κάτι το οποίο ήταν ξένο προς το ρόλο μας και το επαγγελματικό μας στάτους καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσής μας. Γι' αυτό δημιούργησε και πολύ μεγάλες αντιδράσεις στο σώμα. Όμως όλα τα πράγματα εξελίσσονται. Μπορώ να σας πω για την Ιταλία ότι όταν πρώτο ήρθε η διαμεσολάβηση, οι Ιταλοί συνάδελφοι κάνανε 5-6 μήνες απεργία. Και σήμερα έχουν πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Θεωρείται το ιταλικό μοντέλο ως ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα στην Ευρώπη. Είναι αυτή η φοβία και αυτή η ανασφάλεια. Έχετε κάτι καινούργιο στον επαγγελματικό μας χώρο. Φοβόμαστε μήπως ανατρέψει το δικό μας στάτους, δεν κατανοούμε, δεν έχουμε και πολύ καλή πληροφόρηση και οτιδήποτε μας αλλάζει τον τρόπο ζωής μας, το δαιμονοποιούμε. Οφείλω όμως να πω, να δω το ποτήρι μισογεμάτο, τα πράγματα εξελίσσονται θετικά, αργά, είναι εντυπωσιακό ότι 14 χρόνια κάναμε για να δούμε κάποια πρώτα θετικά αποτελέσματα. Και βοήθησε βεβαίως πάρα πολύ και η νέα νομοθεσία και η ΕΑΣ. Και βεβαίως θεωρούμε ότι θα εξελιχθούν θετικά. Οι χώρες που έχουν δεκαετίες εφαρμογή της διαμεσολάβησης των εναλλακτικών τρόπων επίσης διαφορών, η Αμερική, η Αγγλία, το αγγλοσαξονικό σύστημα, γιατί από εκεί μας ήρθε ο θεσμός, αν και οφείλω να πω ότι στην Ελλάδα έχουμε βαθιές ρίζες στην ιστορικότητα και στον πολιτισμό μας, στις έννοιες της διαμεσολάβησης. Είναι γνωστό ότι στην Κρήτη, παραδείγματος χάρη, από πολλά χρόνια, έτσι, εκατοντάδες χρόνια, έχουμε το θεσμό, ένα αδερφό θεσμό, θα έλεγα, του σασμού, ο σασμός, όπου ο γέροντας και άνθρωπος ο οποίος έχει γενικότερης εμπιστοσύνης στην μικρή κοινωνία ενός χωρίου της Κρήτης, αναλάβαινε να ήταν ο σάστης και αναλάβαινε να τα φτιάξει στα μέρη και έχαιρε τις εμπιστοσύνες του κόσμου. Ακόμα και σήμερα υπάρχει ο θεσμός, έχει ακουστεί κιόλας από μια τηλεοπτική σειρά, αλλά φαίνεται λοιπόν ότι εκεί που υπήρχε μεγάλα, επί πολλά χρόνια, εμπειρία, ο θεσμός έχει πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Στην Αμερική καταγράφεται πάνω από 90% επίλυση των υποθέσεων στη διαμεσολάβηση, σε αντίστοιχους θεσμούς. Και επιτρέψτε μου εδώ να σας πω ότι έχουμε και συγγενείς θεσμούς, όπως είναι η ποινική μεσολάβηση. Δυστυχώς, δεν έχουμε, αν και έχει θεσμοθετηθεί στην Ελλάδα, δεν έχουμε ακόμα καλά αποτελέσματα. Εκεί τα μέρη μπορούν να έρθουν, τα μέρη εκείνο ο εισαγγελέας και ο κατηγορούμενος, μπορούν να έρθουν σε μια συμφωνία επί της ποινής, την οποία να την αποδεχτεί ο κατηγορούμενος και να μην χρειάζεται δικαστήριο. Μπορώ να σας πω ότι όταν είχα επισκεφτεί από την προηγούμενη ιδιότητά μου ως Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης η Γερμανία και μιλώντας με τον πρόεδρο του Ανώτατου Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, μου είπε ότι είχαν 4.000 ποινικές υποθέσεις το χρόνο και οι οποίες οι 700 ή 800, αν θυμάμαι καλά, υποθέσεις, λιγότερες από 1.000 τέλος πάντων, επιδικάζονταν στα δικαστήρια και επιδικάζονταν εντός ενός χρόνου από το συμβάν, ενώ άλλες υποθέσεις σταμάταγαν στον εισαγγελέα με την ποινική διαμεσολάβηση. Στην Ελλάδα έχουμε θεσπίσει τους αντίστοιχους κανόνες, δεν έχουμε πετύχει ακόμα να το κάνουμε
θεσμό και να γίνει αποδεκτό στην διαδικασία και να πετύχουμε αντίστοιχα νούμερα όπως στη Γερμανία ή σε άλλες χώρες.